ένα ζήτημα σοβαρό σε σχέση με, με ένα αίτημα που έχουν υποβάλει στον Δήμο ο Σύλλογος Νευροπαθών και το Σωματείο Αμαία του Νομού Κορινθίας για χορηγία ποσού έως 4.000 ευρώ. Και παρότι είχε έρθει δύο φορές το θέμα αυτό, δηλαδή μία που είχε μπει προημερησίας και είχε αρνηθεί ο κ. Δήμαρχος να σχεδιάσει, δεύτερη φορά που το κατέθεσαν οι ίδιοι σύλλογοι μαζί με την Ομοσπονδία τους στον για να συγκριθεί στον Δήμο, και σήμερα έχουν προσέλθει μάλιστα και εδώ, προσκομίζοντας και υπογραφές ατομικές πλέον, εξαρτώντας το δικαίωμά τους να συζητηθεί το θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι καταρχήν το θέμα είναι η μερίδα στην Αρχαία Κόρινθο, μέθοδοι ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας. Είναι μια ημερίδα που απευθύνεται σε 5 νομούς της Πελοποννήσου, με συμμετοχή δηλαδή από ό,τι υπολογίζουν οι διοργανωτές, από ό,τι έχουν πληροφορήσει πάνω από 300 άτομα, ίσως και 500. Και χρειάζονται μια βοήθεια σε αυτή την κατεύθυνση διοργάνωσης, ξέροντας ότι σημαίνει άτομα με ειδικές ανάγκες και την αναγκαιότητα έτσι να βοηθήσει όλη η κοινωνία σε αυτή την κατεύθυνση. Οι απαντήσεις, γιατί απευθύνθηκα και στον κύριο Δήμαρχο όσον αφορά το θέμα ότι δεν, νομικά δεν μπορούμε να το κάνουμε, δυστυχώς δεν είναι ο Δήμαρχος σήμερα, νομίζω ότι δεν είναι σοβαρή έτσι απάντηση με την έννοια ότι έχουν χρηματοδοτήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο ό,τι κινείται, ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει. Δεν το λέω με την κακή έννοια, το λέω και καλά κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει να συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν αυτή την στάση του κ. Δημάρχου και του Πρόεδρου και γενικότερα της Δημοτικής Αρχής απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Για έτσι λοιπόν την υποβάλλω και εγώ σήμερα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα ποσό 2.000, να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο απαγορευτικό όσον αφορά αυτή τη διαδικασία. Είναι τουλάχιστον αστείο, ας πούμε, να βάζουμε κάτι τέτοιο. Όταν ερχόμαστε σήμερα στην ίδια συνεδρίαση να αποφασίσουμε για 10 άλλες χορηγίες, άλλου τύπου, ας πούμε, σε διάφορους φορείς, εκκλησίες κτλ. Και μάλιστα να ευχαριστώ και το θετικό συνέστημα, ας πούμε, που εκδηλώνεται πολύ εύκολα σε εκδηλώσεις, αλλά και επί της ουσίας όταν αφορά αυτό. Άτομα τα οποία πέρα δεν το αντιμετωπίζουν κοινωνικά, αλλά σε αυτό που έχουν τέτοια αντιμετώπιση, το πρόβλημα είναι αυτή την υπόσταση του θέματος.